Ένοχος δηλώνει εν ενεργεία αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου για 71 σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς σε 12 γυναίκες τα τελευταία 18 χρόνια. Ο Ντέιβιντ Κάρικ υπηρετούσε από το 2001 και μάλιστα περηφανευόταν ότι δεν μπορούσε να τον αγγίξει κανείς εξαιτίας της θέσης του στο σώμα. Not only have we let down the women in this case, the survivors who've courageously come forward, I completely recognise that's going to be the reaction of many women across London, indeed more widely. All I can say is I'm sorry. I'm sorry that we've let you down. Ήξερε ότι έχω κάνει καταγγελία στην αστυνομία. Μου είπε ότι την είδε στη βάση δεδομένων του σώματος. Έφερνε μαζί του αληθινές χειροπέδες, το όπλο του και ολοστό. Έπαιρνε από το τμήμα στοιχεία, όπως κοσμήματα, για να τα χρησιμοποιήσει στο σπίτι του. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ζητάει συγγνώμη, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει εντοπίσει την εγκληματική συμπεριφορά του Κάρικ, ο οποίος συνελήφθη του 2021 και τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι γνώριζε τα θύματα του σε εφαρμογές για ραντεβού ή κοινωνικές περιστάσεις, ενώ προχωρούσε σε κατάχρηση εξουσίας για να διαπράξει τα φρικτά του εγκλήματα. The details of David Carrick's crimes are truly shocking. This is a man who relentlessly degraded, belittled, sexually assaulted and raped women. Η αστυνομία του Λονδίνου τώρα λέει ότι εξετάζει 1.633 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται 1.071 αξιωματικοί. Υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων και ενδοοικογενειακής βίας της τελευταίας δεκαετίας.